Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας προβληματίζει εσάς ή έχει βρεθεί το μοντέλο και η φόρμα για να γίνεται σωστά η χνηλάτιση? Γιατί τα σχολεία είναι τάξεις, αλλά είναι και διάλειμμα. Σωστά. Κοιτάξτε, εμείς από πλευράς Υπουργείου Υγείας για κάθε κρούσμα επιτηρούμε τις επαφές του στην κοινότητα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπάρχουν διαδικασίες από πέρσι, αλλά φέτος έχουν αναθεωρηθεί, για να βρίσκονται στενές επαφές των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Είναι αρμοδιότητα δηλαδή ο εντοπισμός των επαφών μέσα στο σχολικό χώρο του Υπουργείου Παιδείας και των τοπικών επιτροπών σε κάθε σχολείο που έχουν συστάθει. Εμείς ενημερώνουμε τον Διευθυντή για ότι υπάρχει κρούσμα στο σχολείο και πρέπει να στείλει μια λίστα με τις επαφές οι οποίες εντοπίστηκαν. Κοιτάξτε, από πέρσι είχαμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Πολλοί έλεγαν ότι ενώ ήταν στενές επαφές δεν δηλώθηκαν, ενώ κάποιοι οι οποίοι δηλώθηκαν ως στενές επαφές θεωρούσαν ότι δεν ήταν στενές επαφές. Γι' αυτό φέτος έχουμε γράψει ένα πιο λεπτομερή, αν θέλετε, πρωτόκολλο για να μπορούν να εντοπιστούν αυτές οι στενές επαφές και να μας δηλωθούν το συντομότερο δυνατόν για να μπουν σε αυτό το περιορισμό και να εξεταστούν από τα ιατρία δημόσιας υγείας. Σας προβληματίζει καθόλου ή δυσκολεύει το έργο σας καθόλου η εξωσχολική δραστηριότητα των παιδιών, είτε αυτή είναι τα φροντιστήρια, είτε αυτή είναι οι άλλες δραστηριότητες που κάνουν? Βεβαίως. Μα από ό,τι φαίνεται ότι ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες, στους έφηβους, η μετάδοσή τους γίνεται κυρίως εξωσχολικά παρά μέσα στο σχολείο. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες και ο κύκλος τους δεν είναι τόσο περιορισμένος όσο είναι στο σχολείο, οι επαφές τους εννοώ. Μάλιστα. Μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Και βεβαίως η ενημέρωση των πολιτών ή των επαφών ή των στενών επαφών γίνεται με την κλασική μέθοδο, έτσι, SMS. Λαμβάνουν, εφόσον δηλωθούν, λαμβάνουν SMS στο κινητό τους με όλες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν και προγραμματίζονται ραντεβού από τα ιατρία της υγείας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιλβέστρο. Γεια σας. Καλή συνέχεια.